είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Κύριε Πρέσβη, την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, την καλημέρα μου στους ακροατές. Να είστε γερός, να είστε γερός, να είστε γερός. Διάβασα κάποια πράγματα και είδα κάποια συνεντεύξεις σας και πραγματικά δεν μπορούσα να μην πω, ιδιαίτερα στο Μιλιτέρο που δώσατε την τελευταία σας συνέντευξη, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ τα πράγματα είναι τραγικά στην εξέλιξη των εθνικών μας συμφερόντων. Έχετε δίκιο, με την έννοια ότι δεν θα το έλεγα εγώ τραγικά. Θα έλεγα ότι τα πράγματα έχουν πάρει μια πορεία την οποία κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπειρία με τις διεθνείς σχέσεις, ναι, επαγγελματική εμπειρία, όχι ακαδημαϊκή, ναι, γιατί είναι άλλο πράγμα η ακαδημαϊκή. Η ακαδημαϊκή είναι, ξέρετε, κάτι πολύ εύκολο στις διεθνείς σχέσεις. Αν κάποιος ο ακαδημαϊκός δάσκαλος κάνει μια θεωρία, προτείνει ένα τρόπο δράσης και δεν αποδώσει, απλούστατα τον διαγράφει και προτείνει άλλο. Ναι. Στη διπλωματία, όπως και στον πόλεμο, αυτό που κάνεις δεν ξεγράφει. Ναι. Δεν υπάρχει ένα σύστημα να γίνεται delete και μετά reset το computer. Έτσι. Συνεπώς, όσοι λέγαμε ότι η διακήρυξη των Αθηνών, το μόνο που κάνει είναι να αποδέχεται, να παγιώνει το τετελεσμένο, τα τετελεσμένα που είχε επί έτη δημιουργήσει η Τουρκία με τις διαρκείς της παραβιάσεις. Ναι. Είπε η Τουρκία, ωραία, δεν θα κάνω παραβιάσεις, αφού αυτό είναι τόσο που σας ενοχλεί, γιατί είχε και ανάγκη να πάρει τα καινούργια F-16 από τις ΗΠΑ. Μπράβο. Αλλά και εσείς θα προσαρμοστείτε σε ένα κώδικα συμπεριφοράς, τον οποίο βλέπουμε τώρα. Αυτό είναι ο κώδικα συμπεριφορά. Ότι ούτε ένα αστείο δεν μπορεί να κάνει ο κύριος Γεωργιάδης για εσωτερική κατανάλωση. Γιατί περί αυτού πρόκειτο. Αυτό είναι γεγονός που λέτε. Αυτό είναι επιβάλλει λοιπόν έναν κώδικα συμπεριφορά, επιβάλλει μια φιλανδοποίηση του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Και ξέρετε, επειδή εγώ έχω κάνει στη Φιλανδία και έχω δει πώς λειτουργούσε αυτό το σύστημα. Mm-hmm. Λειτουργούσε πρώτα απ' όλα διότι ήταν οικονομικά επικερδές. Ναι. Και η Ελλάδα ήταν πολύ επικερδές. Μια μεγάλη κατηγορία Φιλανδών, ναι, ζούσαν από το εμπόριο με τη Σοβιετική Ένωση. Ναι, ναι. Η Φιλανδία χωρίς να έχει πετρέλαιο, το πετρέλαιο πουλάγε πετρέλαιο. Πουλάγε πετρέλαιο, όντως. Ναι. Ακριβώς. Αγόραζε έναντι πετρελαίου, πουλούσε τα προϊόντα της έναντι πετρελαίου, δηλαδή παπούτσια, ρούχα κτλ. Που δεν θα άντεχαν σε δυτικές αγορές, mm-hmm, τα πουλούσε στη Φιλανδία, στη Σοβιετική Ένωση, mm-hmm, επί δεκαετίες αυτό το πράγμα, mm-hmm, και πληρωνόταν σε χρυσό, πληρωνόταν σε πετρέλαιο, το οποίο μεταπολούσε. Άρα θέλω να πω, υπήρχε ένα πλέγμα οικονομικών συμφερόντων, το οποίο βλέπουμε και εδώ σιγά σιγά να διαμορφώνεται, και όχι σιγά σιγά, σιγά σιγά πριν από 10 χρόνια, τώρα αλματοδός. Ναι. Μια πολιτιστική επιρροή, θυμάστε ότι ένας σταθμός συγκεκριμένος που εκφράζει τη συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα έπαιζε τις σαπουνοσυρές. Ναι. Σουλεϊμάνο Μεγαλοπρεπή. Ναι, ναι, τι ωραία, ναι, ναι, που περνάγαμε τότε όλοι αδελφωμένοι. Πράγματι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αυτή την οικονομική και την πολιτιστική επιρροή της Τουρκίας, με όποιο πολιτισμό έχει, δεν τον αξιολογώ αυτή τη στιγμή, αλλά έχει έναν πολιτισμό, έχει μια αντίληψη για τον εαυτό της και για τον κόσμο. Αυτή λοιπόν την στάση της Τουρκίας και αυτή την οικονομική της ακτινοβολία την υφίστανται πρώτα απ' όλα οι γείτονες. Και ιδίως ο πιο δεκτικός εξ αυτών, ναι, που είμαστε εμείς. Εμείς. Ναι. Που είμαστε εμείς. Είμαστε δεκτικοί. Πολύ δεκτικοί. Το πολιτικό μας σύστημα, ένα κομμάτι του κόσμου, το οποίο από το «Ελά, όλοι είναι, με ενδιαφέρει, πληρώνω το φόρους, ας πούμε, για στην Ελλάδα ή στην Άγκυρα, ο τουρισμός να υπάρχει ή το λάδι να πουλάμε». Λοιπόν, αυτό δεν είναι καινούριο. Mm-hmm. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν από το 1992
είχε κάνει τότε ο συνασπισμός της αριστεράς και της πρόοδου, μια ημερίδα για τα εθνικά θέματα, όπου ο μιλητής ήταν και τότε μεταξύ άλλων πολλοί διπλωμάτες, ο Βούντας, ο Ζέπος και ο νεαρός βουλευτής Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Καραμάλης σκέφτηκε μια πολύ καλή ομιλία. Ήταν μια προσπάθεια να θίξει τότε η αριστερά τα εθνικά θέματα. Και είχε σηκωθεί μια κυρία από την Λέσβο και είχε πει με αυτές τις ανοησίες ακριβένουν, πέφτουν τη μέσα να κινείται στο νησί και να βρει έναν τρόπο να τελειώνει. Άκου εδώ τώρα, ναι. Είχε σηκωθεί και ήταν μέλος της Ειδικής Επιτροπής του. Θέλω να πω λοιπόν, με ένα μονοσύλλαβο όνομα, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, θα το έλεγα το όνομά της, μου διαφεύγει. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα και στα αριστερά του φάσματος και στα δεξιά του φάσματος υπάρχει. Η οικονομία να δουλεύει κτλ. Ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης, που έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο βιβλίο πρόσφατα, νεαρός ιστορικός, νεαρός, δεν είναι νεαρός άνθρωπος πια, αλλά πάση περιπτώσει, δεν το λέω υποτιμητικά. Είναι νεότερος ιστορικός, έχει βγάλει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για τον δοσυλλογισμό στην Ελλάδα. Είναι ιστορικός, επαγγελματίας, δεν κάνει, δεν λέει μόνο ονόματα, λέει και ονόματα. Mm-hmm. Εξηγεί ότι το φαινόμενο αυτό δεν ανεφάνει στον ορίζοντα, δεν γιγαντώθηκε με το που μπήκαν οι Γερμανοί στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Στηρίχθηκε πάνω σε μια οικονομική συνεργασία ανάμεσα σε Έλληνες και Γερμανούς, η οποία είχε κυριολεκτικά χτυπήσει το Ζενίθ στη δεκαετία του 30. Και πάνω σε αυτά τα οικονομικά συμφέροντα υπήρξε, χτίστηκε η αντίληψη ότι δεν βαριέσαι τη Γερμανία μια χαρά είναι και με τους Εγγλέζους τι καλό είδαμε. Αυτή δηλαδή η ιδεολογική βάση της συνεργασίας με τον εισβολέα. Το ίδιο δημιουργείται σιγά σιγά και τώρα. Ναι. Το ίδιο δημιουργείται σιγά σιγά και τώρα. Και εγώ θα καταλήξω επισημένοντας, επισύροντας την προσοχή των αναγνωστών, των ακροατών σας, ναι, σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου. Τι είπε δηλαδή? Μας ταλαιπώρησαν λίγο οι γείτονες, αλλά ναι, διευθετήθηκε και λειτουργήσαν τα κανάλια. Μάλιστα. Δηλαδή, τι σημαίνει? Μας ταλαιπώρησαν οι γείτονες, μας υπαγόρευσαν να κάνουμε έρευνες στη δική μας υφαλοκρηπίδα, στα 6,5 μίλια από την Κάσο. Εμείς το δεχθήκαμε, μαζέψαμε άρον-άρον το πλοίο. Και είμαστε και χαρούμενοι που δεν υπήρξε συμπλοκή. Μάλιστα. Διότι αν υπάρξει συμπλοκή, ναι, ναι, και την έχει προετοιμάσει η άλλη πλευρά, mm-hmm, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τεράστιο πρόβλημα. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο το κρύβουν όλοι. Και κάποιοι που υπηρετούν μέσα από με τη λογική ότι δεν είμαστε παρατεντέδες, είμαστε πολύ ικανοί, τους έχουμε τους Τούρκους. Mm-hmm. Παιδιά, δεν τους έχετε τους Τούρκους. Τους έχετε για μια συμπλοκή όπου μεμονωμένα εσείς κάποιοι με φιλότιμο θα αποδώσουν. Αλλά ως πολεμική μηχανή, mm-hmm, η Τουρκία παράγει πυρομαχικά, μπορεί να αναπληρώνει απώλειες. Mm-hmm. Κάθε χρόνος που περνάει τρεις νέες ναυτικές μονάδες στο επιφανείας, πλοία επιφανείας, δεν λέω βοηθητικά, επιφανείας στο ναυτικό της. Mm-hmm. Τεράστιο απόθεμα πυρομαχικών και κυρίως διάθεση να πεθάνουν. Το βλέπουμε στη Λιβύη, το βλέπουμε στην Συρία, mm-hmm, το βλέπουμε στο Ιράκ. Οι Τούρκοι αξιωματικοί και στρατιώτες πηγαίνουν και όταν χρειαστεί δίνουν το αίμα τους. Αυτό δεν υπάρχει στη δικιά μας κοινωνία. Συνεπώς γνωρίζουν και οι Τούρκοι και κυρίως όλοι οι Τρίτοι στους οποίους εμείς προσφεύγουμε ότι η άλλη πλευρά έχει το πλεονέκτημα και σου λένε αυτό που λέει ο Θεοτηρίδης. Ο αδύνατος υποχωρεί όσο του επιτρέπει, όσο του επιβάλλει η αδυναμία του και ο ισχυρός προχωράει όσο του επιτρέπει η δύναμή του. Οπότε υπό την έννοια αυτή πηγαίνουμε, πού πηγαίνουμε τώρα, σε ένα συνυποσχετικό να μοιράσουμε τα ημάτια της Ελλάδος, πηγαίνουμε σε ένα συγκρουσιακό πεδίο? Πού πηγαίνουμε, όχι, κύριε Πρέσβη? Συγκρουσιακό πεδίο δεν, η αντισύγκρουση θέλει δύο και η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να μην συγκρουστεί. Ναι. Εδώ πέρα το Υπουργείο Εξωτερικών με τον οργανισμό Invest in Greece, επενδύσεις στην Ελλάδα, είναι ένας οργανισμός υποπτευόμενος από το Υπουργείο Εξωτερικών που στελεχώνεται με υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Κάλεσε τους Τούρκους για συνεργασία
στον τομέα της ενέργειας στο Αιγαίο και αναφερόταν σε ανεμογεννήτριες, δεν αναφερόταν σε εξορίξεις. Λοιπόν, και αυτές οι ανεμογεννήτριες ακόμη, οι οποίες θέλουμε να βάλουμε, ξέρω εγώ, ανάμεσα στην Μήλο και στην Πελοπόννησο, έτσι. Αυτές πρέπει να τύχουν της εγκρίσεως και της συμμετοχής των Τούρκων. Λοιπόν, μπαίνουμε σε μια περαιτέρω βαθαίνει αυτή η δορυφοριοποίηση, βαθαίνει, η οικονομική αλληλεξάρτηση, αυτό είναι που ζητάει η Τουρκία. Όταν πάμε να κάνουμε κάτι που δεν εγκρίνει, στέλνει πέντε πλοία και αμέσως εμείς συμμορφωνόμαστε. Ανακρούμε πρίμναν. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτή την λογική μπαίνουμε και κάποια στιγμή βέβαια θα γίνει και ένα ευρύτερο επεισόδιο, το οποίο επειδή θα το έχει προετοιμάσει άλλη πλευρά και εμείς θα θέλουμε να το αποφύγουμε, θα αποδώσουμε κατά τον τρόπο με τον οποίο αποδώσαμε στα Ίμια. Στα Ίμια φάνηκε ότι πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις της μια χώρα η οποία δεν θέλει. Είναι η Ελλάδα, είναι διαιρεμένη, κομμένη στα δύο, στα τρία. Δεν λέω τίποτε προσβλητικό. Οι άνθρωποι όταν πάνε στα πλοία και στα αεροπλάνα θέλαν να πολεμήσουν. Αν δεν ήθελε το πολιτικό προσωπικό. Όχι απλά δεν ήθελε. Δεν ήθελαν κάποιοι ανάμεσα στους πολιτικούς τους προϊσταμένους. Είδατε το 1974 με την Κύπρο. Σήκω, φύγε, φύγε, έλα πίσω, έλα πίσω, πήγαινε ξανά κτλ. Τελικά, όχι μόνο δεν πολέμησε η Ελλάδα, αλλά όσοι Έλληνες πολεμήσανε στην Κύπρο, τους αφήσαμε να θυσιαστούν. Τιμήσαμε τους φυγάδες και επί χρόνια είχαμε κρυμμένο κάτω από το χαλί τις ιστορίες, κρυμμένες κάτω από το χαλί τις ιστορίες των ανθρώπων που όντως πολέμησαν. Έτσι πολεμούν τα μη κυρίαρχα κράτη. Διαιρεμένα στα δύο, στα τρία, ανάμεσα σε κάποιους ρομαντικούς, σε κάποιους αφελείς, σε κάποιους που δεν έχουν αποβάλει, ας πούμε, αυτό το πρωτόγονο αίσθημα του πατριωτισμού και στους άλλους που βλέπουν τη μεγάλη εικόνα, το συλλογικό συμφέρον της συλλογικής μας μητέρας που είναι η Δύση. Μάλιστα, συλλογική μητέρα είναι. Που βλέπουν την Ελλάδα σαν ένα προάστιο των Βρυξελών, γιατί όχι και της Ουάσιγκτον. Λέτε εδώ στην τελευταία σας συνέντευξη στο Μιλιτέρ, θα δώσουν την Κύπρο και θα ακολουθήσει και το Αιγαίο. Αν η Κύπρος πέσει, θα χαθεί και το Αιγαίο. Μα δεν είναι λογικό. Το μοντέλο που δημιουργήθηκε το 1974 στην Κύπρο και που επιβίωσε 50 χρόνια, για κάθε τρίτο είναι ένα λειτουργικό μοντέλο και για τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και στη Θράκη. Αφού αυτό το μοντέλο απέδωσε, αφού ο ελληνοτουρκικός πόλεμος δεν έγινε, αφού εμείς στέρξαμε να αποστρέψουμε το βλέμμα από την Κύπρο, γιατί να μην το αποστρέψουμε, ξέρω εγώ, και από την Κάσο, και η διαφορά, για πείτε μου. Εξάλλου, πώς το είχε πει και ένας Έλληνας υφυπουργός, εάν χαθεί και κανένα νησί, εντάξει τώρα δεν είναι, Το είχε πει και ο διανοούμενος αριστεράς, ο Μίμης Ανδρουλάκης, αστειευόμενος, μιλώντας σοβαρά, δεν ξέρω, έχουμε 3.000 νησιά, δύο να δίνουμε από ένα χρόνο, θα μας πάρει 1.500 χρόνια να τα δώσουμε. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική όμως ανθρώπων, ο Ανδρουλάκης το έλεγε ανοήτως, οι άλλοι όμως κονομάνε από αυτή τη διαδικασία. Και όπου μπαίνει αυτό το στοιχείο του κέρδους, τουρισμός να έρχεται, να υπάρχει ξενοδοχειακή μονάδα και να γεμίζει από Σκανδιναβούς και από Αυστριακούς και τα λοιπά στα νησιά, και τώρα άμα θα πληρώνεις το φόρο στην Αθήνα ή στην Άγκυρα, έχει μικρή σημασία. Για αυτούς. Για πάρα πολύ κόσμο, διαρκώς και περισσότερο. Δημιουργείται λοιπόν μια κρίσιμη μάζα, μην φανταστείτε ότι χρειάζονται αυτές οι δουλειές ένα μεγάλο ποσοστό. Αν έχει μια κρίσιμη μάζα της τάξης του 10-15%, έχει πετύχει. Μάλιστα. Και αυτό το πράγμα δεν το αντιμάχεται η ελληνική κοινωνία, διότι δεν το αντιμάχεται και το πολιτικό σύστημα. Και αυτό, η συνταγή αυτό είναι να πάει κανείς στην κοινωνία και να βάλει την ίδια την κοινωνία να κάνει, να πάρει στα χέρια της τις υποθέσεις που διαπαραλήψεως δεν, τις αποστολές τις οποίες διαπαραλήψεως αφήνει να χάνονται εις βάρος μας το πολιτικό σύστημα. Μας. Πρέπει κανείς να απευθυνθεί στην κοινωνία, δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο. Δεν μπορούμε να απευθυνθούμε στο Θεό, διότι δεν ασχολείται ο μεγάλος δύναμος με τέτοιες λεπτομέρειες.
Και εν πάση περιπτώσει, εγώ ως πρώην διπλωμάτης δεν θεωρώ ειδικό τον εαυτό μου για μια τέτοια αποστολή. Υπάρχουν ιερείς, επίσκοποι κτλ. Ας απευθυνθούν αυτοί. Αλλά πρακτικά δεν βλέπω το μεγάλο δύναμο να μας βοηθάει. Αν δεν βοηθήσουμε λοιπόν μόνοι εαυτούς και αν πρώτα απ' όλα δεν αντιμετωπίσουμε το πολιτικό μας σύστημα για αυτά τα θέματα τα οποία τότε θα έχουμε μια χώρα η οποία θα έχει και τέμπη, θα έχει και μάτι κάθε τόσο. Γιατί στο Βέλγιο ή σε άλλες εθνικά κυρίαρχες χώρες, ας πούμε όπως η Ολλανδία, δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Γιατί όταν έχεις βγάλει την εθνική σου κυριαρχία και την κόβεις φέτες, σαλάμι και την πουλάς, είμαστε οι μόνοι που έχουμε φεύρει το ιδεολόγημα ότι υπάρχει η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα γύρω-γύρω. Είναι σαν το πορτοκάλι και τις φλούδες του. Τις φλούδες τις πετάς και κρατάς το πορτοκάλι. Αν δε, όλο μαζί είναι. Η εθνική κυριαρχία είναι ένα σύνολο από κυριαρχικά δικαιώματα. Άμα αρχίσεις να δίνεις, να εκποιείς, στο τέλος θα δώσεις και το πραγματικό πορτοκάλι που είναι το έδαφος. Και επειδή είσαστε σε ακριτική περιοχή... Ναι. Πώς σας φάνηκε αυτό το... Εκεί θα έρθουν πρώτα απ' όλα τα απόνερα. Εντάξει, η πλατεία φιλικής εταιρείας στο Κολωνάκι το πολύ πολύ να αλλάξει όνομα. Αλλά η ακριτική περιοχή είναι αυτή η οποία θα υποστεί τις συνέπειες. Πώς είδατε το επεισόδιο με τον σύνοριοφύλακα εδώ? Πώς το αξιολογείτε? Εγώ είχα και το είπα. Ότι τον άνθρωπο τον πυροβόλησε με βολίδα, φέρει τραύμα από βολίδα στρατιωτικού όπλου, έτσι. Δεν είναι σκάλια. Δεν είναι καραμπίνα. Λοιπόν, τρεις βολές, τον πέτυχε μία. Άρα, αν θεωρήσουμε ότι απέναντι κυκλοφορούν διάφοροι αδέσποτοι με στρατιωτικά όπλα, όπως δεν συμβαίνει αυτό και από τη δικιά μας μεριά, δεν συμβαίνει πολύ περισσότερο από τη μεριά της Τουρκίας. Κάποιος σκέφτηκε ότι έχει δυνατότητα να κάνει σκοποβολή πάνω σε ζωντανό στόχο. Κατά συνέπεια, εγώ είπα ότι αν θέλουμε οι υπόλοιποι συνάδελφοι του συνοριοφύλακα να μην αισθάνονται ως πρόβατα επισφάγιν, όποτε έχουν κέφι απέναντι ή εντολή απέναντι για σκοποβολή την κάμουνε, θα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα από αυτά που παίρνουν όλα τα σοβαρά κράτη. Και δεν έχει εφεύρει αυτή τη στιγμή, δεν έχουν εφεύρει αυτή τη στιγμή οι διεθνείς σχέσεις πολλούς τρόπους. Η αποτροπή πώς θα γίνει? Αν έρθει κάποιος και μου πει ότι θα γίνει με ένα ευχέλαιο, να το πληρώσω όλα από την τσέπη. Η αποτροπή δυστυχώς γίνεται χτυπώντας έναν κατά προτίμηση 3-4 δικούς τους. Ώστε την επόμενη φορά θα ξέρουν ότι Έτσι είναι, αυτή είναι η λογική. Έτσι. Δεν θα είναι τζάμπα. Αυτό θα έκανε κάθε κράτος που σέβεται τον εαυτό του. Άρα λέτε, κύριε πρέσβη, ότι το σύνολο. Πάλι καλά, με κυνηγήσει κανένα εισαγγελέα μου ότι παροτρύνω σε φόνο του Τούρκων συνοριοφυλάκων. Το δηλώνω υπεύθυνα. Δεν θέλω να σκοτωθούν οι άνθρωποι. Να τρομάξουν. Θέλω και να μην κάνουν αυτά που κάνουν σε βάρος ημών. Λέτε ότι το συνοριοφύλακα. Δεν θέλω να σκοτωθούν. Όχι. Άλλο λέω, ο τελευταίος άνθρωπος θα ήθελε να σκοτώσει απέναντι, αλλά αυτές οι δουλειές έτσι γίνονται, δεν γίνονται αλλιώς. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να περάσει το μήνυμα ότι μέχρι εδώ, αν βρει κάποιος καλύτερο τρόπο, να τον προσυπογράψει. Λέτε ότι το συνοριοφύλακα... Αλλά από λόγια το έχουμε εξαντλήσει. Λέτε λοιπόν ότι το συνοριοφύλακα στον Εύρο τον πυροβόλησε στρατιωτικό όπλο, έτσι? Κανονικό στρατιωτικό όπλο, τώρα ποιος το κράταγε? Τι το κράταγε? Ποιος θα το κράταγε? Λάθρομετανάστης? Δεν γίνεται. Ναι, και εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος σώθηκε. Ωραία, και εγώ το χαίρομαι και το χαιρόμαστε όλοι. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχουν και άλλοι που κάνουν την ίδια δουλειά με αυτόν. Ναι, ναι. Άρα το ζήτημα, πέρα από το ιατρικό, να του παρασχεθούν όλες οι ιατρικές βοήθειες, γιατί στην αρχή δεν του αφαιρούσαν και τη σφαίρα, γιατί φοβόντουσαν. Ούτε την αφαίρεσαν τη σφαίρα, δεν την αφαιρούν. Λοιπόν, θα πρέπει να τον φέρουν, να αφαιρεθεί, γιατί δεν μπορείς να πηγαίνεις μια σφαίρα στην κοιλιά, να μακροημερεύσεις. Λοιπόν, πέρα από την ιατρική βοήθεια στον άνθρωπο, θα πρέπει να δούμε το πρόβλημα που δημιούργησε αυτή η ενέργεια στους συναδέλφους του. Σωστό. Κατ' επέκταση, επειδή οι συναδελφοί του δεν είναι η εταιρεία Security,
Είναι έτσι. Το ελληνικό κράτος, εκπροσωπούμε, φέρνουν το εθνόσημο κατ' επέκταση στη χώρα. Σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, αυτό πρέπει να δούμε κατά την ταπεινή μου γνώμη. Κύριε Πρέσβη, να σε ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσασταν κοντά μας. Να ευχηθώ ότι καλύτερο. Να σας ευχαριστήσω και τους χαιρετισμούς μου στους ακροατές. Να είστε γερός. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια να έχετε. Καλή σας δύναμη. Καλημέρα, καλημέρα.